το γεγονός ότι μέχρι προχτές όλοι σας λέγατε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έχει στήσει μια σκευωρία κατά του κυρίου Σαμαρά, κατά της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Και τώρα η προκαταρκτική έχει να κάνει μόνο με τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Αυτό δεν είναι μια παραδοχή ότι τελικά ή τώρα μόνο ο κύριος Παπαγγελόπουλος υπάρχουν στοιχεία και ενδείξεις ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο ότι κάποιον ρόλο έχει παίξει ή στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο αυτά που λέγατε δεν ήταν ακριβή. Καταρχάς είναι 10 τα πρόσωπα τα οποία κυνηγήθηκαν την προηγούμενη περίοδο, δεν είναι μόνο ο κύριος Σαμαράς, είναι 10 πολιτικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως εκείνη έκρινε. Και ο κύριος Πικραμένος τι αντίπαλος ας πούμε ήταν της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό θα μας το εξηγήσει η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ ή τότε, εν πάση περιπτώσει. Σας ρωτώ γιατί δεν έστειλε η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έκανε καταθέσεις κατά του κυρίου Πικραμένου η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, κάντε λάθος. Στήθηκε μια κάλπη στη Βουλή με κοινοβουλευτική διαδικασία. Η πλειοψηφία της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε ο Πικραμένος να πάει στη δικαιοσύνη. Και μετά η δικαιοσύνη αρχιοθέτησε την υπόθεσή του, όπως και για 8 άλλα πολιτικά πρόσωπα. Ναι. Τώρα, στο προκείμενο, είναι εύλογο το ερώτημά σας. Εδώ υπάρχουν δύο σκέλη. Υπάρχει το πολιτικό και το ποινικό. Ναι. Άλλο να λέμε ότι πολιτικά για τη σκευωρία για την οποία υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι υπήρχε, την πολιτική ευθύνη την έχει κάποιος. Mm-hmm. Και άλλο το ποινικό σκέλος. Δηλαδή σε ένα δικαστήριο τι στοιχεία υπάρχουν για να στοιχειοθετηθεί, για να τεκμηριωθεί μια υπόθεση. Ξέρετε πολύ καλά ότι στο δικό μας δικαιωτικό σύστημα, από τη στιγμή που αναφέρεται το όνομα ενός πολιτικού προσώπου σε μια δικογραφία, αυτή πρέπει να πάει αμελητή στη Βουλή. Άρα λοιπόν δεν έχει συνεχιστεί στη δικαιοσύνη η έρευνα για τις πιθανές ευθύνες του κυρίου Τσίπρα. Ούτε ολοκληρωμένα για τις ευθύνες του κυρίου Παγγελόπουλου. Άρα λοιπόν τώρα η Βουλή. Και αυτό το κρίνει ο καθένας να είναι καλό ή κακό. Η Βουλή τώρα καλείται να κάνει το ρόλο του εισαγγελέα. Mm-hmm. Αυτό είναι η προκαταρκτική επιτροπή. Ακριβώς. Την οποία εμείς προτείνουμε να ξεκινήσει και θα δούμε πώς θα κυλήσει. Συνεχίζεται βέβαια παράλληλα και η έρευνα στη δικαιοσύνη, έτσι. Συνεχίζεται. Για όλο το υπόλοιπο σκέλος. Και κατά τη γνώμη μου, κύριε Μελιγκόνη, είναι λάθος του πολιτικού συστήματος που έχουμε περιορίσει την κουβέντα γύρω από το σκάνδαλο Νοβάρτης στα πολιτικά πρόσωπα. Ναι. Διότι αν υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν χρηματιστεί από την Νοβάρτης ή άλλη φαρμακευτική εταιρεία για να υπερσυνταγογραφήσουν, να δώσουν πιο ακριβά φάρμακα εις βάρος του Έλληνα φορολογούμενου, και αυτό κοστίζει στην συνολική φαρμακευτική δαπάνη που δαπανά το κράτος, αυτό είναι ένα μέγα σκάνδαλο για το οποίο δεν μιλάμε αρκετά. Δεν μιλάμε για τους γιατρούς οι οποίοι ενδεχομένως. Και δεν θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους γιατρούς, αλλά αν όντως υπάρχουν γιατροί ή άλλα στελέχη φαρμακευτικών εταιρεών που έχουν εμπλακεί σε αυτό το σκάνδαλο, πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό. Και η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έχει ασχοληθεί. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι η σημερινή κυβέρνηση πρέπει να προσπαθήσει να βρει στοιχεία και να βοηθήσει τη δικαιοσύνη να διαλευκάνει αυτή την υπόθεση. Τώρα λοιπόν μιλάμε για τα πολιτικά πρόσωπα. Από τη στιγμή που το άρθρο 86 προβλέπει αυτά που προβλέπει. Με το που αναφέρθηκαν τα ονόματα στις καταθέσεις, τις επώνυμες που έγιναν από τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Βενιζέλο και τους υπόλοιπους, πρέπει να έρθει η Βουλή. Η Βουλή λοιπόν πρέπει να διερευνήσει με βάση τα στοιχεία που έχει μέχρι σήμερα. Ναι. Τώρα, αν ο κύριος Παπαγγελόπουλος ερωτηθεί στην προανακριτική επιτροπή και του πει κάποιος βουλευτής, αυτά που έκανες, τα έκανες μόνος σου, επειδή έτσι ήθελες, ή σε έβαλε κάποιος να το κάνεις, θα δούμε τι θα απαντήσει. Το ερώτημα είναι, πρέπει να ερωτηθεί στην προανακριτική ο κύριος Παπαγγελόπουλος ή πρέπει να φύγει από τη Βουλή όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτή η ιστορία, επειδή τέλος πάντων είναι πλέον νομίζω γενική παραδοχή ότι όσες φορές εσείς πολιτικοί έχετε πάει να ενδυθείτε τις στολές των εισαγγελέων, των ανακριτών κτλ., δεν έχετε κάνει και πολύ καλή δουλειά. Εμένα η προσωπική μου άποψη, ναι, το έχετε, ελπίζω να μην το απευθύνετε και σε μένα, είναι. Όχι, ως πολιτικό σύστημα, όχι. Αλλά εγώ σας το είπα και εκτός αέρα. Και θα το πω γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής. Ναι. Θεωρώ ότι όταν μπλέκουμε κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες με εισαγγελικές έρευνες, όλο αυτό στα μάτια του κόσμου, στην κοινή γνώμη, δεν είναι εντελώς αξιόπιστο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Το τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες με την προανακριτική, είναι μια κεντρική απόφαση η οποία θα πάρθει με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν ήδη. Αν είναι αδιάστατα στοιχεία ή προκύψουν και άλλα στοιχεία ενδεχομένως και ξεκινήσει η προανακριτική, ενδεχομένως να είναι σκόπιμο να ξεκινήσει
και ένας κύκλος συζήτησης μέσα στην Επιτροπή να βγουν κάποια συμπεράσματα. Όμως η αλήθεια είναι, ναι, και θέλω να ακουστεί αυτό από, σαν δική μου προσωπική άποψη, mm-hmm, ότι αν καταλήξει με τον ΑΒ τρόπο μια εξαστική επιτροπή, μια προανακριτική επιτροπή από κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, σίγουρα πάντα η άλλη πλευρά θα το αμφισβητεί. Άρα η δικαιοσύνη, mm-hmm, πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο, πάντα κατά τη γνώμη μου. Αυτό, βέβαια, αυτή είναι η προσωπική σας γνώμη. Απλώς επειδή αυτή φαίνεται ότι είναι και η άποψη της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματός σας, αναρωτιέμαι τι έχει αλλάξει από την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Όταν ακούγαμε τότε ότι ζητούσαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, δηλαδή οι πολιτικοί των οποίων το όνομα εμπλέκεται στην υπόθεση, ζητούσαν να έρθουν, να πάνε μάλλον στη Βουλή προστατευόμενοι μάρτυρες, να τους ανακρίνουν κλπ. Κλπ. Μα κύριε Μελιγκόνη, από τη στιγμή που κατά τη γνώμη μας κατασκευάστηκαν αυτά τα στοιχεία, mm-hmm, με βάση ψευδείς μαρτυρίες, οι οποίες ήταν και απόλυτα αβάσιμες. Δηλαδή έλεγε κάποιος, άκουσα, είδα, υπέθεσα ότι κάποια τροχήλα τη βαλίτσα μπήκε με πολλά εκατομμύρια στις τσέπες κάποιου πολιτικού. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αποτελεί σε ένα δυτικό κράτος, σε ένα σύγχρονο σοβαρό κράτος, μία απόδειξη ότι ένας πολιτικός τα έχει πάρει από την Νοβάρτης και να στείνονται ολόκληρες σκανδαλολογικές υποθέσεις γύρω από αυτό. Αυτό όμως έγινε, συνέβη. Δηλαδή, εμείς κατηγορούμε τον κύριο Βαγγελόπουλο ότι, ναι, χειραγώγησε τη δικαιοσύνη, mm-hmm, ότι άσκησε επιρροή ως αναπληρωτής υπουργός σε δικαστικούς υπαλλήλους, κατασκευάστηκαν στοιχεία, δημιουργήθηκαν δικογραφίες με ψευδείς καταθέσεις και στοχοποιήθηκαν 10 πολιτικοί αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή όμως δεν είναι μια βαριά κατηγορία? Άρα, λοιπόν, για να φυσικά μην συνοδεύεται από κάποιες αποδείξεις. Μα ποιες αποδείξεις? Αυτό ρωτάω κι εγώ, ναι. Εγώ αναφέρομαι στις αποδείξεις. Λέτε ο Παπαγγελόπουλος έστησε τους μάρτυρες. Ναι, αυτό δεν πρέπει κάπως να αποδεικνύεται? Μα από τη στιγμή το που να στήσει κανείς μια πλεκτάνη είναι βαρύ πράγμα. Από τη στιγμή που αρχαιοθετήθηκαν αυτές οι υποθέσεις, ναι, άνοιξαν λογαριασμοί, δεν βρέθηκε, mm-hmm, τίποτα. Μπήκαν σε σπίτια, δεν βρέθηκε τίποτα. Έψαξε η δικαιοσύνη, mm-hmm, για όλους αυτούς τους μήνες, δεν έχει βρεθεί απολύτως τίποτα. Πώς γίνεται να βγήκε από σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου εκείνο το βράδυ, ναι, ο αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης και να είπε είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο με τα πολίτες και εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα? Αν δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. Άρα, λοιπόν, το εμπλέκονται λειτουργούσε πολιτικά πρόσωπα δεν το είπε, αλλά για το άλλο. Το είπε. Αν δει κανείς τα νούμερα της φαρμακευτικής δαπάνης, ναι, δεν προκύπτει, δεν ξέρω αν ήταν το μεγαλύτερο, ότι ήταν πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Και εσείς πριν είπατε, δεν αμφισβητήσατε την οικονομική έστω διάσταση του πράγματος. Μα όταν μείωσε και έφερνε μέτρα για να μειώσει τη φαρμακευτική δαπάνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον Τόνι Σαμαρά, ο ΣΥΡΙΖΑ φώναζε ότι κόβουμε τα φάρμακα από το λαό. Δεν πάντα θέλουμε όλα. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι, όντως, επί Μακρόν η φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα έχει ξεφύγει. Σε αυτό, ναι, φταίνε πάρα πολύ. Δεν φταίει ένας, mm-hmm, φταίνε πάρα πολύ. Ναι. Και εδώ είμαστε να ρεβίζουμε τις ευθύνες. Όμως, άλλο οι γιατροί υπερσυντογραφούσαν, άλλο τα φάρμακα ήταν πιο ακριβά από άλλες χώρες, δεν το ξέρω, αυτό θα μας το πούν οι ειδικοί, και άλλο είδα μία τροχήλα τη βαλίτσα με πολλά εκατομμύρια ευρώ να μπαίνει στις τσέπες ενός πολιτικού. Είναι, ναι, δύο διαφορετικά πράγματα. Όταν, λοιπόν, επί έναν ολόκληρο χρόνο, mm-hmm, κάποιος πολιτικός βλέπει το όνομά του να λέει υπόδικος και ο κόσμος καταλαβαίνει καταδικασμένος, να λέει ανοίγουν οι λογαριασμοί και ο κόσμος καταλαβαίνει βρέθηκαν χρήματα σε λογαριασμούς παράνομα. Γιατί το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος? Γιατί αυτό καταλαβαίνει, κύριε Μελιγκόνη? Το να διερευνάσει τη δικαιοσύνη δεν σημαίνει ότι. Κακώς, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει ένας τεράστιος λαϊκισμός γύρω από νομικούς όρους, mm-hmm, και δικαστικούς όρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, βασίστηκε σε αυτές τις λαϊκίστικες πρακτικές, έβγαλε τίτλους, συνθήματα, πρωτοσέλιδα κλπ. Κλπ. Για να στοχοποιήσει πολιτικούς αντιπάλους. Αυτοί, λοιπόν, οι άνθρωποι, ναι, έχουν δικαιώματα εκ του νόμου, ναι, να προστατεύσουν τη δική τους αξιοπιστία, τη δική τους φήμη, τη δική τους υπόληψη. Αυτό, λοιπόν, ακριβώς εξετάζουμε τώρα. Αν ένας τέλεχος κυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ, χειραγώγησε, mm-hmm, με την επιρροή που του έδωσε η θέση του, ναι, τη δικαιοσύνη και την εισαγγελική έρευνα, θα πρέπει να λογοδοτήσει γι' αυτό. Κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου. Και επαναλαμβάνω, θα πρέπει να ερωτηθεί. Νομίζω ότι είναι το απόλυτα λογικό να ρωτηθεί αν όλα αυτά τα έκανε μόνος του ή κατά εντολήν κάποιου άλλου.
Εδώ υπάρχουν βέβαια κάποια δεδομένα. Είπατε πριν ότι η δικαιοσύνη δεν έχει βρει τίποτα κτλ. Ζούμε σε μια χώρα που το σκάνδαλο Siemens φτάσαμε προς το τέλος του 15 χρόνια μετά, που τα εξοπλιστικά χρειαστήκανε 10 χρόνια για να διερευνηθούν και να φτάσουμε στην απόδοση ευθυνών, με στελέχη τότε σε εξεταστικές επιτροπές να μπερδεύουν ή να λένε, να κάνουν ότι μπερδεύουν, δεν ξέρω, αριθμούς λογαριασμών στην Ελβετία με υποτιθέμενους τηλεφωνικούς αριθμούς. Και επίσης, εντάξει, δεν είναι ότι δεν έχει φτάσει και πουθενά η έρευνα. Υπάρχει μια ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί κατά του κυρίου Λοβέρδου. Και επίσης υπάρχουν και δύο ακόμη εκκρεμότητες. Δεν ξέρουμε τι τύχη θα έχουν οι φάκελοι για τον κύριο Αβραμόπουλο, τον απερχόμενο επίτροπο, και τον κύριο Γεωργιάδη. Βεβαίως. Αν αρχιοθετηθούν όμως, θα σταματήσουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να βγάζουν υπόνοιες. Διότι μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί τίποτα. Και έστω στα 8 πολιτικά πρόσωπα, των οποίων η υπόθεση αρχιοθετήθηκε, θα ζητήσει κάποιο συγγνώμη για όλη αυτή την ταλαιπωρία που είχαν. Στον κύριο Πικραμένο θα ζητήσει κάποιο συγγνώμη. Χρειάζεται να ζητήσει, πιστεύετε, κάποιο συγγνώμη τα στελέχη όταν κάποιοι μάρτυρες είπαν ό,τι είπαν. Δεν ψήφισαν στη Βουλή, ναι, να παραπευθεί ο κύριος Πικραμένο στη δικαιοσύνη για να δίθεν σκάνδαλο το οποίο ποτέ δεν υπήρξε. Συγγνώμη. Ψήφισαν. Συμφωνούμε ότι δεν πρέπει οι πολιτικοί να κάνουν τους εισαγγελείς. Συμφωνούμε. Όταν λοιπόν έρχεται στη Βουλή, επειδή αυτό λέει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και δεν τον έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, μία δικογραφία, επειδή το όνομα του, ο κύριος Πικραμένος, το όνομά του, ένας δικαστικός σκόνταψε σε αυτό. Κύριε Μελικόνη, τι πρέπει να κάνει ο βουλευτής για τον κύριο Πικραμένο, τι πρέπει να κάνει για τα υπόλοιπα στελέχη, ποιος κατέθεσε. Ανώνυμοι μάρτυρες. Ανώνυμοι μάρτυρες, όχι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό σας λέω. Ποιοι ήταν αυτοί οι προστατευόμενοι μάρτυρες? Ποιοι ήταν αυτοί οι προστατευόμενοι? Όχι, αφού είναι προστατευόμενοι, για έναν το γνωρίζουμε. Το γνώριζε όμως η εφημερίδα το ντοκουμέντο. Ναι. Και μάλιστα μήνες πριν γίνουν οι καταθέσεις. Για έναν το γνώριζε η εφημερίδα. Γνώριζε ακριβώς αυτά που θα πούνε. Νομίζω ότι ο κ. Γεωργιάδης έχει πει ότι τον έναν. Θυμάστε το βράδυ του συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία, ποιο πήγε στον Άριο Πάγο για να ενημερωθεί για τη δικογραφία, ενώ δεν είναι ο θεσμικός του ρόλος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια, αυτό τον περιμένουμε και σε λίγο εξάλλου. Ωραία. Να το ρωτήσετε λοιπόν. Τι έκανε εκείνο το βράδυ στον Άριο Πάγο? Αυτό δεν είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Υποθέτω πάντως για ένα μετά θέμα. Μετά δεν έγινε μια σύσκεψη στο Μαξίμου. Ναι. Έγινε. Εξερχόμενος, ναι, ο κ. Βαγγελόπουλος, υπουργός κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν είπαν το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Εκτός αν άλλο συζήτησαν μέσα και άλλο είπε έξω. Θα μας τα απαντήσουν όλα αυτά. Πάντως, όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό και υπάρχουν, ναι, πλέον καταγγελίες από εισαγγελείς. Όχι μόνο από πολιτικούς, από εισαγγελείς. Ναι. Ο κ. Αγγελής είναι εν ενεργεία αντισαγγελέας του Αριού Πάγου. Αυτό λοιπόν φωτογραφίζει συγκεκριμένο υπουργό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν πρέπει να ερωτηθεί. Πρέπει να ερωτηθεί. Μιλάτε για προστατευόμενους μάρτυρες και για μια κυβέρνηση που, όπως λέτε, έστησε ψεύτικα στοιχεία, χωρίς να παρουσιάζετε στοιχεία ότι τα άλλα στοιχεία είναι ψεύτικα. Αφετέρου, έχουμε στοιχεία από τη δικογραφία που δεν έχουν να κάνουν με τους μάρτυρες. Τα στοιχεία, δηλαδή, που είπαν οι μάρτυρες, τα εσωτερικά έγγραφα της Νοβάρτης που λένε ότι εμείς χάσαμε 2% από το PSI ενώ οι ανταγωνίστριές μας χάσαν 20%. Ή τα mail του κυρίου Φρουζή που λέει: να πόσο εύκολα και γρήγορα κατάφερα εγώ να βγάλω έγκριση τύπου για να κυκλοφορήσουν στην αγορά με ακριβή τιμή τα φάρμακά μας, δεν τα είπαμε προστατευόμενοι μάρτυρες. Έτσι δεν είναι? Κύριε Μελιγκόνη, δεν θα εμείς να αποδείξουμε αν αυτό που λένε οι μάρτυρες ότι είδαν τροχύλατες βαλίτσες είναι αληθές ή όχι. Αυτό αποδείχθηκε από την αρχιοθέτηση υπόθεσης. Εσείς να αποδείξετε ότι κάποιος έστησε τους μάρτυρες. Εσείς να αποδείξετε αυτά που λέτε. Την ευθύνη των να αποδεικνύει αυτό που λέει. Εσείς τι λέτε? Λοιπόν, αυτό που ότι έλεγαν ο ΣΥΡΙΖΑ έστησε την υπόθεση. Ένα, πρέπει λοιπόν να το αποδείξετε. Σας άκουσα με προσοχή. Βεβαίως. Λοιπόν, επειδή λοιπόν ο καθένας έχει την ευθύνη των λεγόμενων, ναι, όταν λες ότι ένας πολιτικός ο αντίπαλος, ένας πολιτικός μάλλον, τα έχει πάρει, ναι, πώς να το αποδείξεις? Αυτά που έλεγαν δεν αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία. Σε κανένα δικαστήριο δεν στέκονται. Γι' αυτό και αρχιοθετήθηκε η υπόθεση. Ναι. Αυτό λοιπόν, αν το έκαναν μόνοι τους, επειδή είχαν τους δικούς τους λόγους ή κάποιος τους έβαλε, ναι, θα αποδειχθεί. Εμείς θεωρούμε ότι κάποιος τους έβαλε. Αυτό θεωρούμε. Θα αποδειχθεί αυτό από την. Λοιπόν, να αλλάξουμε και λίγο θέμα για να μην γίνει μονοθεματική συνέντευξη. Εσείς αλήθεια τιμάτε τη συμφωνία των Πρεσπών? Εγώ προσωπικά. Εσείς προσωπικά. Καθόλου. Εγώ την έχω κατακρίνει πολύ σκληρά. Συνεχίζω να την κατακρίνω. Θεωρώ ότι ήταν μια τεράστια εθνική ήττα. Εσείς πιστεύετε ότι όταν πηγαίνατε στα συλλαλητήρια και είχατε δίπλα σας τους ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονταν για αυτήν την ιστορία, οι προσδοκίες που τους είχατε δημιουργήσει είναι ότι αν περάσει από τη Βουλή, αν περνούσε τότε η Συμφωνία των Πρεσπών, μετά εσείς αν γινόσασταν κυβέρνηση, το μόνο που θα μπορούσατε να κάνετε είναι η αυστηρή τήρησή της? Όχι βέβαια, και ούτε αυτό θα κάνουμε.
Ο κ. Μητσοτάκης στη διεθνή έκθεση, στην ομιλία του, αναφέρθηκε σε δύο σημεία της συμφωνίας, τα οποία θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε και να βελτιώσουμε και να αλλάξουμε στο βαθμό που μπορούμε. Το ένα είναι τα μακεδονικά προϊόντα και το άλλο είναι η Επιτροπή για τα σχολικά βιβλία. Εκεί υπάρχουν μάχες ανοιχτές, τις οποίες πρέπει να δώσουμε. Από εκεί πέρα όμως είχαμε προειδοποιήσει πάρα πολλές φορές και χρησιμοποίησαμε για κοινοβουλευτικά εργαλεία, δηλαδή την πρόταση Μομφής, για να μην περάσει αυτή η συμφωνία από τη Βουλή. Από τη στιγμή που ένα εκλεγμένο κοινοβούλιο με την ψήφο του ελληνικού λαού και με υψηλά ποσοστά στη Μακεδονία. Για το ΣΥΡΙΖΑ, τότε εννοώ, το 2015. Και σε αυτό πρέπει να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν συνεπής. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έλεγε ποτέ είμαι εναντίον του να δώσουμε το όνομα Μακεδονία. Ίσα-ίσα που και 200 στελέχη του είχαν πει, είχαν υπογράψει και ένα κείμενο που λέγανε το γειτονικό κράτος πρέπει να ονομάζεται Μακεδονία σκέτο. Μην σας πω ότι και υποχώρηση ήταν για κάποιους από αυτούς. Άρα λοιπόν. Λέω και η Νέα Δημοκρατία λέγε σύνθετη ονομασία. Άρα λοιπόν, ναι, αλλά η συμφωνία δεν έχει μόνο σύνθετη ονομασία μέσα, κύριε Μελιγκόνη. Η ταυτότητα είναι μακεδονική. Εσείς πριν λίγο αναφέρατε τη φράση να δώσουν το όνομα Μακεδονία. Δεν λέει μόνο για σύνθετη ονομασία. Έχει την ταυτότητα, έχει τη γλώσσα, έχει πολλά άλλα πράγματα που δεν ήταν ποτέ εθνική γραμμή. Εμείς λοιπόν θεωρούμε. Και είμαστε απόλυτοι σε αυτό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραβίασε την εθνική γραμμή. Άρα, όταν εμείς προειδοποιούσαμε και χρησιμοποιήσαμε όλα τα κοινοβουλευτικά εργαλεία για να μην πέρασε αυτή η συμφωνία και θέλαμε τον κόσμο μαζί μας και ήμασταν και μαζί με τον κόσμο που διαμαρτυρόταν, αυτό ήταν μια στάση η οποία όταν ψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο ουσιαστικά είχε μια λήξη. Διότι πλέον μιλάμε για μια διεθνή συνθήκη. Μια διεθνή συμφωνία μετατρέπεται σε διεθνή συνθήκη. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει μια διεθνή συνθήκη είναι τα δύο μέρη να συμφωνήσουν σε κάτι καινούριο. Αλλιώς θα μπορούσε και ο Ερντογάν να αμφισβητήσει τη συνθήκη της Λοζάνης, θα είχαμε διεθνές προηγούμενο και άλλες χώρες που είχαν διαμάχες μεταξύ τους να αμφισβητούν αυτά που έχουν υπογράψει προηγούμενες κυβερνήσεις. Εμείς ποτέ δεν θα θεωρήσουμε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι ούτε τιμητική για τη χώρα, ούτε ότι συμφέρει τη χώρα. Είναι τεράστια εθνική ήττα. Και ήδη έχει άσχημα αποτελέσματα. Και ήδη από την άλλη πλευρά, και αυτά είναι τα, σε συμπεριφορά από την άλλη πλευρά, αναφέρονται τα σχόλια συγκεκριμένων υπουργών που λένε για αυστηρή τήρηση, διότι βλέπουμε αθλητικές ομάδες, τουριστικές εκθέσεις, άλλες χρήσεις που εμπλέκεται το δημόσιο της γειτονικής χώρας, να χρησιμοποιεί σκέτο τον όρο Μακεδονία. Αυτό λοιπόν δεν είναι τήρηση. Και αυτό θα πρέπει να έχει συνέπειες. Αν λοιπόν η άλλη πλευρά δεν τηρεί αυτά που έχει εκείνη υπογράψει, θα πρέπει και εμείς να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο για τη χώρα μας. Όμως, τελευταίο σχόλιο για να μην σας τρώω τον χρόνο. Πέραν της συμφωνίας των Πρεσπών, υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι για αυτούς που πραγματικά αγαπούν τη Μακεδονία. Είναι το κομμάτι του brand που λέγεται Μακεδονία, Μασεντόνια διεθνώς. Αν θέλουμε σε λίγα χρόνια από τώρα οι ξένοι φίλοι μας να σκέφτονται Μασεντόνια, μάλλον να ακούν Μασεντόνια και να σκέφτονται Ελλάδα, να κάνουμε πολλά περισσότερα από το να υπογράφουμε συμφωνίες. Πρέπει να δουλέψουμε σε ξένα πανεπιστήμια, σε τμήματα μακεδονικών σπουδών, σε αρχαιολογικά μουσεία, σε ντοκιμαντέρ, σε καμπάνιες ενημέρωσης, σε καμπάνιες για τα μακεδονικά προϊόντα που παράγονται στη Βόρεια Ελλάδα. Όλα αυτά είναι ενέργειες που προτίθεται να κάνει η τωρινή κυβέρνηση για να προστατεύσει το brand Μακεδονία και να έχουμε μια Μακεδονία εξωστρεφή η οποία θα αναδείξει τον ελληνικό χαρακτήρα της και θα προστατεύσουμε έτσι την ιστορική μας κληρονομιά. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Ναι, η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια μεγάλη εθνική ήττα, μας πληγώνει όλους τους Έλληνες, αλλά αν θέλουμε να κερδίσουμε κάτι από αυτή την υπόθεση, πρέπει να κινηθούμε εκτός πλαισίου συμφωνίας. Αυτή η αυστηρή τήρηση που λέτε όμως δεν πρέπει να αφορά και τις δύο πλευρές αυτής στιγμής, λέτε και πολύ σωστά. Δηλαδή ότι η Ελλάδα αναθεωρητική δύναμη δεν είναι, σέβεται τις συμφωνίες. Δηλαδή, εσείς τη λέτε Βόρεια Μακεδονία. Ακούμε ένα σωρό βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, τα Σκόπια, η Σκοπιανή γλώσσα, ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός κτλ. Και από την απέναντι πλευρά όλα αυτά καταγράφονται ως παραβιάσεις της συμφωνίας. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω τι καταγράφει ως παραβίαση συμφωνίας από την άλλη. Είστε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, θέλω να πω. Εγώ δεν δέχομαι να την πω Βόρεια Μακεδονία. Ζητάτε λοιπόν από αυτούς να τηρήσουν μια συμφωνία που εσείς ως βουλευτής, ως δημόσιο πρόσωπο. Κύριε Μελιγκόνη, δεν την τηρούν. Όταν βλέπεις αθλητική ομάδα επίσημη του γειτονικού κράτους να λέει Μασεντόνια, σχεδόν δεν την τηρούν. Άρα λοιπόν. Μιλάμε για ένα πλαίσιο το οποίο έχει συμφωνηθεί από δύο κυβερνήσεις, εν προκειμένου την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα και του κ. Ζάεφ, η οποία δεν τηρείται.